Καλησπέρα, είναι η εκπομπήτα Πανταρή, είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι η Άλκησης Βούλγαρη. Είναι διαφορετική η ρυθμή τώρα, μιας και αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα τα πράγματα, μιας και τρέχουν τα γεγονότα και μεταφερθήκαμε και στην πόλη, άρα έχουμε άλλες προσλαμβάνουσες και άλλους ρυθμούς. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αυτό που ονομάζουν εκεί έξω διαφορετικότητα. Δεν οικειοποιούμε αυτόν τον όρο. Έχω ξαναπεί ότι τα συνθετικά σε ότητα μου τη δίνουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο του κεφάλου και δεν θέλω να τα επαναλαμβάνω. Ειδικά για πράγματα που πριν από 2000 χρόνια και θεωρούνταν φυσιολογικά και η ίδια η φύση με αποδείξεις έχει δείξει ότι χωράει πάρα πολλά μέσα της. Άρα και εμείς που είμαστε μέρος της φύσης τα έχουμε όλα μέσα μας σε άπειρους συνδυασμούς. Ειδικά πόσο μάλλον στον τομέα της δημιουργίας, που είναι και το ερωτικό μας κομμάτι. Το πώς τώρα το διαχειρίζει ο καθένας και το πώς θέλει να το εκφράσει είναι καθαρά δικό του θέμα. Αλλά βλέπεις, υπάρχουν εκεί έξω κάποιοι νοικοκυρέοι, σε εισαγωγικά, καταπιεσμένα όντα κυρίως, που τους φταίνε πάντα οι άλλοι και όχι ο ίδιος ο εαυτός. Οι οποίοι αναδύουν αυτό το φασίστα που κρύβεται σε όλους μας μέσα και εκεί πέρα είναι ο μεγάλος, ας πούμε, αγώνας. Άμα καταφέρουμε να νικήσουμε αυτό το μέρος του εαυτού μας, νικάμε και εξωτερικά το φασισμό. Αναδύεται λοιπόν αυτός ο εαυτός, ειδικά στους καταπιεσμένους αυτούς νοικοκυρέους, και κάνουν εγκλήματα. Εν ψυχρό. Ήτανε τόσο σοκαριστικό αυτό που φέρνω στο μυαλό μου εκείνη τη μέρα που το είδα. Τόσο εξοργιστικά σοκαριστικό, το οποίο χρειάστηκε αρκετό χρονικό διάστημα να περάσει και να συνειδητοποιήσω ότι έχει συμβεί αυτό σε έναν άνθρωπο, σε ένα νέο παιδί. Το δεύτερο εξοργιστικό που με βγάζει έξω από τα ρούχα μου είναι το πώς υπάρχει ακόμα δικαίωμα σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κάνει με απόδειξη, ας πούμε, οπτική τέτοιο έγκλημα. Το πώς υπάρχει υπερασπιστική γραμμή, το πώς ένας δικηγόρος πάει και υπερασπίζεται αυτόν τον άνθρωπο που είναι ολοφάνερο το τι είναι αυτούς τους ανθρώπους. Η μόνη υπερασπιστική γραμμή που δέχομαι είναι το να καταλάβω τι τον οδήγησε τον άλλον ψυχολογικά να κάνει αυτό το έγκλημα. Τι καταπίεση έχει φάει στη ζωή του, τι καταπίεση έχει. Αλλά αυτό βέβαια θέλει ανώτερη οπτική, ανώτερη σκέψη, ανώτερη. Θέλει μία αλφα φιλοσοφία, ένα αλφα επίπεδο, το οποίο φυσικά δεν υφίσταται, δεν υπάρχει σε αυτούς τους νοικοκυρέους. Θέλω να βάλω ένα τραγούδι αρχικά για να γίνω τα παιδιά που είχαν μόνο ένα ελάττωμα. Δυστυχώς η καρδιά τους ήταν λίγο πιο μεγάλη από το κανονικό. Hand Stories, ένα πολύ ωραίο συγκρότημα από κορίτσια που μεταφράζουν και γράφουν και στη νοηματική, γράφουν τα τραγούδια τους και τα μεταφράζουν και στη νοηματική, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους καλλιτέχνες σήμερα. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Και θα συνεχίσουμε. Τον είχα πετύχει πολλές φορές. Και πάντα κάτι μέσα από την μπλούζα του προεξήχε.
Λες και φόρουσε ένα φλασκί με κάποιο παράξενο ποτό. Και ίσως να ήταν αυτός ο λόγος που ζούσε πάντα περιθωριοποιημένος. Μια μέρα βρήκα το κουράγιο, τον πλησίασα και τον ρώτησα. Του λέω, Σεμπαστιάν, μπορώ να δω αυτό το φυλαχτό που φοράς? Και ο Σεμπαστιάν μου απάντησε, δεν είναι φυλαχτό, είναι η καρδιά μου. Έχει ένα ελάττωμα και είναι λίγο πιο μεγάλη από το φυσιολογικό. Ένα στοχούλι του Θεού, σήμερα είναι στη χειλή, αύριο θα είναι κάπου αλλού. Κλωσάρ, σε λέω στη Γαλλία, Ναζίμ, σε φωνάζω. Φυλακισμένα ποιητή μου στη Τουρκία. Τώρα μετανάστες ξαφνικά στη Γερμανία, από το Αφγανιστάν. Ναι ρε Σεμπαστιάν, είσαι ο φίλος μου ο Τζάν και ο μικρούλης Ναϊλάν. Που ήρθε στο Αιγαίο, να βρει θάνατο ωραίο. Σούζαν και η δική σου Ελένη, που επιτρέπει στον κάθε μέσα μας να μπαίνει. Είναι η φούστα σου που αντί για κορμί, αντί για κορμί, αντί για κορμί, μέσα της φωλιάζει όλου του κόσμου η ντροπή. Είσαι και ο Γιακουμάκης, δεμένος αλυσίδες, ποτέ σου δεν είδες μέρες που να μοιάζουν λιγάκι αλκιονίδες. Σε πνίγαν οι νταΐδες, μέσα σε καταιγίδες, στο θάνατο σ' οδήγησαν με λόγια σαν λεπίδες. Χτίστε, χτυπήστε, όσα αρσενικά μοιάζουν με δεσποινίδες. Μου λείπει κι απόψε τόσο η φωνή σου, δεν ξεχνάω ποιο μαχαίρι πήρε τη ζωή σου. Παύλο Σεμπαστιάν είναι η μάνα σου, η Μάγδα. Μάνο Σεμπαστιάν είναι ο γιο σου, ο Παύλο. Νατάσα Σεμπαστιάν είναι η μάνα σου, Χριστίνα. Μάνο Σεμπαστιάν είναι η κόρη σου, Νατάσα. Σε λέω και Αλέξη. Η καρδιά σου του μπάτσου θα έλξει μια σφαίρα. Έξω στραγισμένη, έξω, έξω, έξω στραγισμένη. Την είπατε τη σφαίρα, κι όμως ήταν σφαίρα. Μια σφαίρα, σφαίρα, σφαίρα. Τα 15 σου χρόνια σκορπάει στον αέρα. Δικαίωση για σένα γυρεύω κάθε μέρα. Σεμπαστιάν είσαι ο Ζακ ένας ληστής. Στο περιθώριο θέλεις πάντα να ζεις. Άρρωστε ολοδαίμονες καρδιά. Έπαψε επιτέλους πλέον να χτυπά. Έπεσε σε πάνω στις βιτρίνες στα γυαλιά. Νεκρός. Σε συνέλαβαν κι ας ήξεραν πως ήσουν νεκρός. Νεκρός. Χειροπέδες σου πέρασαν κι ας ήξεραν πως ήσουν νεκρός. Νεκρός. Σεμπαστιάν γίνε ο άνθρωπος αυτός. Νοικοκυρέος, σωστός, τυπικός. Ρομπότ που στις φλέβες έμαθε κιλά. Μόνο των ειδήσεων τα λόγια να μασά. Το χέρι του σηκώνει. Το χέρι του σηκώνει, σκοτώνει. Το χέρι του σηκώνει, σκοτώνει και χτυπά. Νεκρός. Σε συνέλαβαν κι ας ήξεραν πως ήσουν νεκρός. Νεκρός. Χειροπέδες σου πέρασαν κι ας ήξεραν πως ήσουν νεκρός. Νεκρός. Σε χτυπούσανε ακόμα και ξέρανε εξαιτίας τους πως ήσουν νεκρός. Νεκρός. Ναι, νεκρός, ευτυχώς. Είχε ένα ελάττωμα. Η καρδιά του ήταν λίγο πιο μεγάλη από το φυσιολογικό. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Γιατί το ποινικό δίκαιο, τα δικαστήρια, όλη η εκτελεστική εξουσία από τη Βουλή μέχρι είναι σύμφωνα με το αγγλικό πρότυπο, δεν είναι σύμφωνα με το ελληνικό. Δεν είναι εκείνο το σύνταγμα, ας πούμε, του Ρήγα με τα 120 πρώτα άρθρα σαν πρότυπο για το σημερινό σύνταγμα, το οποίο δεν είχε παραθυράκια, ήταν καθαρό. Δεν λέω να έχουμε εκείνο το σύνταγμα, ήταν τελείως άλλες διαφορετικές οι ανάγκες. Αλλά την ουσία του, τη βάση του, τη φιλοσοφία του, θα έπρεπε και την καθαρότητά του πάνω απ' όλα, θα έπρεπε να την έχουμε, αν θέλουμε να ονομαζόμαστε δημοκρατικό κράτος. Αλλά βλέπεις όταν έγινε αυτό το ελληνικό κράτος, αυτά τα έχω παρακολουθήσει στη Μαρία την Ευθυμίου, στις εκπομπές. Όταν έγινε λοιπόν το ελληνικό κράτος, όλοι εκείνοι οι πολύ πολύ σοφοί άνθρωποι που πήρανε τα ηνία από την αρχή προτίμησαν το αγγλικό σύστημα και το πέρασαν και το περνάνε ακόμα και σήμερα παντού, σε όλο το φάσμα των εξουσιών.
Και έτσι έχουμε αυτή τη δικαιοσύνη και έτσι έχουμε αυτή τη βουλή, αυτή την πολιτική. Πολλά αυτά. Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τάδεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο φως από τα λάμπερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πνίξει. Των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και θλίψη. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, κάρτες και φίλοι, φαρμάκια, ρεσοκές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παράμονευαν πάντοτε κρυφά με στις σκιές. Μη κοντοσταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα. Και όπως γράφουν στα βιβλία οι παλιοί σοφοί, όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα, θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψουν. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψουν. Ποιος είμαι φίλησαν με πυρήνες. Μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι φοβηθούν. Να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους. Περιμένω και σιγάνι φοβηθούν. Μου είπα να μην κάνω όνειρα τρελά. Να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια. Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά. Πήρα τον κόσμο ολοκληρώ στα δυο μου χέρια. Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια φοριά που έχει πάνω της το φόβο την ασχήμια. Και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την πλαστήμια. Δεν θα δακρύσω μα δεν και θα φοβηθώ. Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα όνειρά μου ελευθερά ψηλά. Πολύ ψηλά πετώ κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδές με τα φτερά μου. Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να βγουν σ' αυτή την κορυφή που όλους περιμένει αρκεί. Να μην δακρύσουν και να μην φοβηθούν σ' αυτήν την έξυπνη απάτη, την καλωστημένη. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψουν. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψουν. Ποιος είμαι φίλησαν με πυρήνες. Μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι φοβηθούν. Να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους. Περιμένω και σιγάνι φοβηθούν. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψουν. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές, θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψουν. Ποιος είμαι φίλησαν με πυρήνες. Μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι φοβηθούν. Να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους. Περιμένω και πώς να μην σου έρθει στο μυαλό αυθόρμητα το Remember, Remember the 5th of November. Άρε 5th of November που τους χρειάζεται. Αλλά υπάρχει ευτυχώς η αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων ακόμα. Και αν μη τι άλλο υπάρχει μια έντονη εποπτεία επάνω και στη δίκη και σε όλα τα γεγονότα, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη στο τέλος. Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση από τον κόσμο και γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Έτσι θα έπρεπε να είναι για πάρα πολλές υποθέσεις. Και νομίζω πως πρέπει να ξαναθυμηθούμε τι σημαίνει το να είμαστε όλοι μαζί και το να είμαστε κοντά και το να επικοινωνούμε πιο ανοιχτά. Να έχουμε μία καθαρή άποψη για τα πράγματα και να δείχνουμε μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και ευαισθησία σε κάθε αδικία που συμβαίνει και σε κάθε γεγονός να είμαστε εκεί. Αυτό σημαίνει πολιτικό on. Το κομματικό on δεν το θέλω καθόλου, δεν με εκφράζει καθόλου. Το θεωρώ εντελώς ξεπερασμένο. Αλλά το να είμαστε πολιτικά όντα σημαίνει ότι είμαστε ενεργοί πολίτες και αυτό είναι το μέγιστο δώρο της άμεσης δημοκρατίας.